τα γεωπολιτικά παίγνια ξεκινούν τη χρονιά αυτή με μία αναδρομή στην προηγούμενη σαφώς χρονιά, συνοψίζοντας τα κυριότερα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά με στόχο τα μελούμενα, να προβλέψουμε την εξέλιξη των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια κατά ανάγκη, και να δούμε πώς η νέα αυτή χρονιά έχει ξεπροβάλλει μπροστά μας. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε με έναν άνθρωπο γνώστη των πραγμάτων. Δεν είναι ότι είναι φίλος, δεν είναι ότι είναι οικείο πια πρόσωπο, αλλά είναι κυρίως γιατί γνωρίζει τα θέματα. Και όπως έχω πει, σας έχω πει, έχει καλή πληροφόρηση. Και δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κερίδη, τον διεθνολόγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που θα μας κάνει και ποδαρικό. Καλή χρονιά, κύριε Κερίδη. Καλή χρονιά εύχομαι και εγώ, κύριε Βερίκιε. Όλα τα καλά το 22 με υγεία και ασφάλεια. Τα υπόλοιπα θα έρθουν. Είσαστε αισιόδοξος. Από την πηγή πληροφόρησης που έχετε, τρέχει γάργαρο νερό αισιοδοξίας. Γάργαρο, δεν ξέρω, ίσως είναι πολύ να το πει κανείς. Μια συγκρατημένη αισιοδοξία, νομίζω, ναι, για το 22, για τη χώρα μας. Να αφήσουμε πίσω, βεβαίως, την πανδημία που βρίσκεται τώρα σε μια τελευταία, μας λένε, ειδική κορύφωση, μια δυσκολία που θα έχουμε τους πρώτους μήνες του 22. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα είναι θετικά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η πανδημία... θεωρείτε ότι μέσα στο 22 θα ξεμπερδέψουμε? Είσαστε, ενστερνίζεστε αυτή την αισιόδοξη πλευρά ορισμένων επιστημόνων? Γιατί αν δούμε στην Αμερική, η πανεπιστημιακή κοινότητα της ιατρικής είναι διχασμένη, δεν ξέρουν. Ναι, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, δεν υπάρχει εμβολία. Η πανδημία κυριάρχησε και το 2021, προκάλεσε πολιτικές, οικονομικές συνέπειες και παρενέργειες και φαίνεται να κυριαρχεί και τους πρώτους μήνες του 2022. Ελπίζω και εγώ, όπως πολλοί, ότι θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ήπιο, χρονίζων και, εν πάση περιπτώσει, που θα υπάρχει, αλλά δεν θα προκαλεί τις αναστατώσεις που είδαμε τη διετία 2020-2021. Αυτή, νομίζω, είναι και κυρίως αναστατώσεις και στην παγκόσμια οικονομία. Και το ζητούμενο είναι αν αυτές οι αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν και σε τι βαθμό τη γεωπολιτική σφαίρα. Τα θέματα, πάρα δηλαδή, της δικής σας ουσιαστικά ειδικότητος. Ναι. Βλέπετε την γέφυρα υγροποιημένου αερίου που έχουν στήσει οι Αμερικανοί για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους να αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο και να αφαιρέσουν επιρροή και δύναμη από τη Ρωσία του Πούτιν. Βλέπει Αλεξανδρούπολη. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα ακριβώς του πώς η οικονομία διαπλέκεται με την γεωστρατηγική. Όλα αυτά ξέρουμε ότι είχαν να κάνουν και με τον κορονοϊό, την πανδημία, τη διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την έκρηξη της ζήτησης για ενέργεια. Κοιτάξτε να δείτε πώς το ένα θέμα παίρνει το άλλο. Μιλήσατε για την γέφυρα αυτή του υγροποιημένου αερίου που θέλει η Αμερική να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Αυτό το πέταλο, το ένα πέταλο της γέφυρας, είναι σε δική μας χώρα. Είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι γεωστρατηγικής αξίας και για μας, αλλά και για τους δυτικούς και για τους ανατολικούς, για τους Ρώσους. Είναι η Αλεξανδρούπολη. Προφανώς, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να επενδύσουν, αποτελεί κομβικό σημείο στη νέα ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία συνεργασίας. Ήδη βρίσκονται εκεί. Είναι ένας ενεργειακός διάδρομος, είναι ένας γεωστρατηγικός διάδρομος, είναι και ένας αμυντικός για τη χώρα μας απέναντι στην τουρκική απειλή, απέναντι και εναλλακτική στα Δαρδανέλια και στα στενά του Βοσπόρου, ό,τι αυτό σημαίνει για το αναβάθμιση της δικιάς μας. Προφανώς το ακούσατε το σχόλιο του Τούρκου δημοσιογράφου στο CNN Turk, ότι η Τουρκία πλέον δεν συνορεύει με την Ελλάδα αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ενοχλούνται πάρα πολύ οι Τούρκοι, είναι προφανές, και υπάρχει μια νέα κατάσταση σε αυτή την τριγωνική σχέση Αθηνών, Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Ίσως ποτέ στο παρελθόν η σχέση της Ελλάδας με την Αμερική δεν ήταν τόσο στενή όσο είναι σήμερα. Αυτή η εξέλιξη στο βορειοδυτικό μας τμήμα, στην ανατολικό, στο βορειοανατολικό τμήμα, στην Αλεξανδρούπολη, θα επηρεάσει τις σχέσεις μας και με τη Βουλγαρία, μια και είχαμε και το πρόσφατο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού? Ναι, έχουμε και εκεί ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Τέλειωσε μια εποχή κυριαρχούμενη από τον Μπορίσοφ και ξεκινάει μια νέα εποχή, βεβαίως δειλά και διστακτικά. Κάναν τρεις εκλογές μέσα στο 2021. Ταλαιπωρήθηκε πολύ η Βουλγαρία από την πολιτική αστάθεια. Υπάρχει μια τώρα έτσι ακόμα πιο, πώς να το πούμε, φιλοδυτική κυβέρνηση στην εξουσία, με έναν συναπόφυτο του Έλληνα Πρωθυπουργού από το Χάρβαρντ και μια συναντήληψη, να πούμε, ως προς τα ευρωπαϊκά και τα ευρύτερα γεωστρατηγικά. Η Βουλγαρία είναι μια φτωχή, πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ωστόσο η Ελλάδα έχει στενή παλιά ιστορική σχέση που παίζει το δικό της ρόλο στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο σχεδιασμό. Μια και πιάσαμε την περιοχή, πώς θεωρείτε ότι με τη νέα χρονιά θα διαμορφωθούν οι σχέσεις Ρωσίας, Ουκρανίας, αλλά και ΝΑΤΟ? Ναι, εκεί υπάρχει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο και σκληρό πόκερ παιχνίδι, όπου οι Ρώσοι επιχειρούν να εξασφαλίσουν κάποια ανταλλάγματα, κάποιες εγγυήσεις ότι δεν θα προχωρήσουν κάποια πράγματα των δυτικών σχεδιασμών. Έχουν μια παραδοσιακή θέση για την Ουκρανία, δεν μπορούν να αποδεχθούν την αυτονομία της, την ανεξαρτησία της. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη, κυρίως πρώην ανατολικοευρωπαϊκές χώρες όπως οι Πολωνοί, οι Βαλτικές, οι οποίες χρησιμοποιούν την κρίση στο πλαίσιο του γνωστού αντιρωσισμού. Υπάρχουν κάποιοι που είναι ένα βήμα πιο πίσω, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και εμείς, οι οποίοι από τη μια σεβόμαστε την ανεξαρτησία και θέλουμε την ανεξαρτησία όλων των κρατών και των συνόρων όπως αυτά έχουν εγκαθιδρυθεί. Από την άλλη, κατανοούν ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας με την Ρωσία. Προβλέπετε σύραξη? Όχι. Νομίζω ότι θα πάμε σε μία αποκλιμάκωση. Υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, υπάρχουν αυτό το φλερτ με μια ενδεχόμενη σύραξη, αλλά νομίζω εν τέλει θα το αποφύγουμε μέσα από μια συμφωνία υπόγεια, αν θέλετε, η οποία ήδη τη διαβλέπω μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν. Αλήθεια, πώς την... Η ένταση βεβαίως ωφελεί τον Πούτιν, διότι του εξασφαλίζει καταρχάς ένα στάτους μεγάλου παίκτη, το οποίο το θέλει βεβαίως. Και βλέπουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, και βλέπουμε ότι παρότι όταν ανέλαβε ο Μπάιντεν θα ήταν πιο ψύχρες οι σχέσεις των δύο άνδρων, βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερο οι επαφές πληθαίνουν. Σε αντίθεση με τον Μπάιντεν και τον Ερντογάν, που δεν υπάρχει χάος. Νομίζω το μεγάλο story για το 2022 είναι τι θα συμβεί στην Τουρκία, που μας αφορά και άμεσα. Η Τουρκία οδηγείται σε πολλαπλά διέξοδα, τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τη επιλύσει η πραγματικότητα. Ο Ερντογάν κερδίζει κάποιον χρόνο, αλλά είναι αντιμέτωπος με μια συναλλαγματική κρίση, η οποία θα επανενταθεί μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, με αυτό το περίφημο σχήμα που έκανε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ εύθραυστη μετάβλητη πολιτική κατάσταση. Όλοι βλέπουν εξελίξεις. Ο ίδιος έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν σκληρό καρύδι, με την έννοια ότι δεν θα επιτρέψει να χάσει εύκολα την εξουσία, αλλά θα υπάρξει μια μάχη. Με δεδομένη την μείωση της δημοτικότητάς του, η Τουρκία οδηγείται σε μεγάλη αναταραχή. Μάλιστα.
εσείς προβλέπετε ότι η έκρηξη εκ των έσω θα προέλθει στην Τουρκία. Ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν είναι η οικονομία, είναι η πραγματικότητα. Όσους εχθρούς και αν επιχειρήσει να δημιουργήσει το εξωτερικό για να εγκλωβίζει την τουρκική γνώμη στο εσωτερικό, στο τέλος ο μέσος Τούρκος βλέπει πληθωριστικό χρήμα στην τσέπη του που δεν έχει αξία, διαρκή υποτίμηση του βιωτικού του επίπεδου, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει ακόμα και ο ταχυδακτυλουργός, διότι περί αυτού πρόκειται. 20 χρόνια θα συμπληρώσει το ΑΚΕΠΕ το 2022 στην εξουσία. Ακόμα και ένας τόσο πανούργος και αδίστακτος, ρυψοκίνδυνος και πετυχημένος στον τακτικισμό πολιτικός ηγέτης όπως είναι ο Ερντογάν. Πάντως ο Ερντογάν έχει βρει το μάστορά του με την αμερικανική διοίκηση και όχι με το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου τόσο, όσο με τον ίδιο το μηχανισμό των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί είναι το μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα που υπάρχει με τον Ερντογάν. Πολύ σωστά κάνετε και το λέτε, διότι συνήθως στο εξωτερικό επικεντρωνόμαστε στον Αμερικάνο Πρόεδρο και ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πολλές φορές είναι ακόμα πιο ισχυρό. Σίγουρα στο Κογκρέσο σήμερα η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερο και από την αμερικανική διοίκηση, την αμερικανική κυβέρνηση, όπου στο Κογκρέσο έχει διαμορφωθεί μια διακομματική πλειοψηφία, πολύ επιφυλακτική για να μην πω εχθρική, προς την Τουρκία, που δεν αφορά μόνο τον Μενέντες και τους δημοκρατικούς, αλλά πηγαίνει και στους ρεπουμπλικάνους. Και βεβαίως και στην ίδια τη γραφειοκρατία και στο State Department και στο Πεντάγωνο και στην CIA υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες επιφυλάξεις για το τι έχει γίνει στην Τουρκία του Ερντογάν. Βεβαίως εμείς να κρατάμε και μια επιφύλαξη, διότι οι Αμερικάνοι προσβλέπουν στην μετά Ερντογάν Τουρκία. Η αντίθεσή τους δηλαδή αφορά κυρίως τον Ερντογάν και τις επιλογές του, πράγμα που εμάς θα πρέπει να μας... Κύριε Χερίδη, αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τι πρέπει να προσέξουμε. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να μας πείτε τι πρέπει να προσέξουμε, το ενδιαφέρον που εστιάζεται στη μετά Ερντογάν εποχή, και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο μετά που θα ήθελα για την Αμερική και την Κίνα, για να σας απελευθερώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη εκπομπή του χρόνου, τα γεωπολιτικά παίγνια, με τον Δημήτρη Κερίδη, που αναλύουμε και προβλέπουμε τα μελούμενα στη γεωστρατηγική, γεωπολιτική σφαίρα, έτσι όπως θα εξελιχθούν. Μας έλεγε ο κύριος Κερίδης λίγο πριν για την μετά Ερντογάν εποχή και τι πρέπει να προσέξουμε. Τι πρέπει να προσέξουμε, κύριε καθηγητά? Ναι, κύριε Βερική, νομίζω το βασικό, ο βασικός κανόνας είναι ότι εμείς θέλουμε συμμαχίες, τις επιδιώκουμε, τις καλλιεργούμε, τις χτίζουμε, αλλά για να κάνουν οι σύμμαχοι το δικό μας και όχι εμείς των συμμάχων μας. Νομίζω αυτό είναι ένας κεντρικός κανόνας. Θέλω να πω ότι έχουμε κοινά συμφέροντα με τους Αμερικάνους, με τους Γάλλους, με τους Ευρωπαίους, αλλά όχι ταυτόσημα απαραίτητα πάντα. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να επιδιώκουμε οι άλλοι να μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία και όχι εμείς να λύσουμε το πρόβλημα που έχουν οι άλλοι με την Τουρκία, να γίνουμε ο χρήσιμος ηλίθιος δηλαδή. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος. Καμιά φορά στα μέσα ενημέρωσης κάποιοι δημοσιολογούντες, δημοσιογραφούντες παρασύρονται από έναν ενθουσιασμό. Χρειάζεται μια μεγάλη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Κινησμός θα σας έλεγα στα ζητήματα. Αυτά δεν χωράνε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ενθουσιασμούς και αφέλειες. Τώρα, οι Αμερικάνοι έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια πρόβλημα με την ανεξαρτητοποίηση του Ερντογάν από τον δυτικό σχεδιασμό. Και ο ίδιος ο Biden, άλλωστε και στο παρελθόν το έχει πει και έχει κατηγορηθεί γι' αυτό από τον Ερντογάν, θα ήθελε μια άλλη Τουρκία, πιο παραδοσιακή, πιο συμβατική. Τα δικά μας προβλήματα υπήρχαν και πριν τον Ερντογάν. Θα σας έλεγα ότι την πρώτη περίοδο ο Ερντογάν ήταν μάλλον σε ύφεση και επανέκαμψαν από τη στιγμή που ο Ερντογάν ξανασυμμάχησε με το βαθύ κράτος, να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα επανέρχεται διαρκώς αυτή η εποχή
που ζούμε, που τα τελευταία 4-5 χρόνια, θα την έχουμε μπροστά μας σε ΣΑΗ. Ναι, κοιτάξτε, στο βαθμό που η Τουρκία έχει γυρίσει την πλάτη της στην ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία πάντοτε ήταν φευγαλαία, πάντοτε ήταν εύθραυστη, ποτέ δεν ήταν, όπως κάποιοι θέλουν να μας πείσουν, ακόμα και στα καλύτερα την εποχή μετά το Ελσίνκι, είχε πάρα πολλές αβεβαιότητες γύρω της, αλλά σήμερα στο βαθμό που η Τουρκία στρέφεται σε άλλους έτσι, προσανατολισμούς, οπωσδήποτε το πρόβλημα, η επιθετικότητα έχουν ενταθεί και πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι και προσεκτικοί, όπως είμαστε. Μάλιστα. Και θα σας έλεγα, είμαστε συνολικά από ένα σημείο και μετά. Σωστά. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εδώ θέλω να πω ότι συνολικά η ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα δείχνουν μια ωριμότητα στα ζητήματα αυτά. Την έχουμε κατακτήσει, θέλω να πω, μετά από τόσες δεκαετίες προβλημάτων. Το 22 με προβληματίζει και για έναν ακόμα λόγο. Παρακαλώ. Διότι είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής και διάφοροι κύκλοι, κυρίως στην Τουρκία, αλλά όχι μόνο, θα επιχειρήσουν να την εκμεταλλευτούν για να δηλητηριάσουν το ήδη δηλητηριασμένο κλίμα στην ελληνοτουρκική σχέση, και πρέπει εμείς όλοι οι σόφρονες και σε αυτή την πλευρά του Αιγαίου, αλλά και συνολικά, να χρησιμοποιήσουμε την ιστορική εμπειρία για αναστοχασμό και όχι για έξαψη και αυτό ένταση. Αυτό που λέτε είναι πολύ αλλιώς σημαντικό. Δηλαδή τι θα προτείνατε, τι θα επισημαίνατε ότι πρέπει να αποφύγουμε και τι θα προτείνατε ότι θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι καινούργιο θέμα. Πολύ καλά κάνετε και πρώτη μέρα του χρόνου εργάσιμη που το θέτετε, για να δούμε πολύ σωστά αυτό. Είναι καινούργιο θέμα. Είναι το θέμα της χρονιάς. Στην Τουρκία θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν την νίκη των Κεμαλιστών το 22 για να ενισχύσουν, εντείνουν ένα υπερεθνικιστικό αφήγημα της Τουρκίας που είναι περικυκλωμένη από εχθρούς της Τουρκίας των Σευρών, την οποία κατάφερε ο τουρκικός λαός υπό την ηγεσία του Κεμάλ να συντρίψει, με τους Έλληνες όχημα των δυτικών, των ξένων υπεριαλιστών που τιμωρήθηκαν και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πρέπει να και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτή η επέτειος να μην τραυματίσει περαιτέρω το ήδη πολύ βαρύ και φορτισμένο κλίμα. Διότι στο τέλος, να σας το πω αυτό κύριε Βερίκη, οι δύο λαοί είμαστε καταδικασμένοι να συνυπάρξουμε. Σωστά. Και η Ελλάδα είναι ο καλύτερος γείτονας της Τουρκίας. Ήταν πάντα, είναι σήμερα. Είναι η πιο πλούσια, η πιο σταθερή, η πιο δημοκρατική, η πιο ευρωπαϊκή χώρα που έχει η Τουρκία, που διαμεσολαβεί στη σχέση της με την Ευρώπη, με την οποία έχει το 70% των εξαγωγών και εισαγωγών της, στην οποία έχει κόσμο, από την οποία εξαρτάται τεχνολογικά, επενδυτικά, για μια σειρά από πράγματα. Και βεβαίως η Ελλάδα παίζει και το ρόλο της και στην Αμερική μέσα από την διασπορά της. Κατά συνέπεια, είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία αυτό που συμβαίνει, και ταυτόχρονα με την αποφασιστικότητά μας, η οποία δεν είναι μόνο στα λόγια, το βλέπετε, έρχονται σε λίγες μέρες τα Ραφάλ, προσγειώνονται στην Τανάγρα, έρχονται οι φρεγάτες σε πολύ γρήγορο χρόνο το 2025. Μιλάμε για ένα ρεκόρ πραγματικά αυτό που θα συμβεί στο πολεμικό ναυτικό. Ταυτόχρονα με όλα αυτά θα πρέπει να διακηρύσουμε σε όλους τους τόνους ότι όλο αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία και για τους δύο λαούς, κατ' εξοχήν για τον τουρκικό. Μάλιστα. Θέλω με δύο λόγια, θα έχουμε το χρόνο μέσα στο 22 να το αναλύσουμε πολλές φορές, πώς βλέπετε τις σχέσεις Αμερικής, Κίνας, Ρωσίας. Είναι το κεντρικό ζήτημα. Ναι, το κεντρικό. Είναι αυτό που θα καθορίσει τον 21ο αιώνα.
είναι μια σχέση ανταγωνιστική και ταυτόχρονα αλληλεξάρτησης και κατά συνέπεια εξαιρετικά περίπλοκη, πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι η σχέση Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης επί ψυχρού πολέμου, όταν η Αμερική δεν είχε ιδιαίτερες οικονομικές σχέσεις και παρεδώσε με τη Σοβιετία, να το πούμε απλά. Ναι. Τώρα η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Η Αμερική εισάγει τα περισσότερα προϊόντα της από την Κίνα. Διακινούνται εκατοντάδες δισεκατομμύρια κάθε μέρα τις αγορές συναλλάγματος μεταξύ των δύο πλευρών και οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης απειλής που είναι η περιβαλλοντολογική, που είναι η κλιματική κατάρρευση. Ταυτόχρονα υπάρχει ο ανταγωνισμός που έχει να κάνει σήμερα τα μέτωπα είναι η Ταϊβάν, είναι βεβαίως η Κορεατική Χερσόνησος, είναι μια σειρά από ζητήματα. Θα έχουμε λοιπόν αρκετά θέματα πολλά μέσα στη χρονιά και καινούρια και θα έχουν και μια συναρπαστική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου να κουβεντιάσουμε. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Και εγώ πολύ να δεν καλά. Είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε εσάς να κάνετε ποδαρικό. Σας ευχαριστώ, είστε πολύ γενναιόδωρος πάντα. Στα γεωπολιτικά παίγνια δεν είμαι γενναιόδωρος. Είμαι γνώστης αυτών των λίγων στο χώρο που κινούμε. Γι' αυτό, Δημήτρης Κερίδης, εγγύηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι των γεωπολιτικών παίγνιων. Γεια και χαρά σας, καλή σας νύχτα.